Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ερωτήσεις. Εγώ παίρνοντας αφορμή από το σχόλιο του καθηγητή όταν μιλήσατε για τον καρκίνο του νεφρού, ήθελα να ρωτήσω πόσο εφαρμόσιμα πιστεύετε ότι είναι αυτά τα νομογράμματα στην καθημέρα κλινική πράξη και στην αλληλεπίδραση που έχουμε με τον ασθενή μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πόσο έτοιμοι είναι οι Έλληνες ασθενείς να συζητήσουν μαζί μας τέτοιου είδους νομογράμματα, πιθανότητες και να πάρουν οι ίδιοι την απόφαση του τι θεραπεία θα επιλέξουν. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας να μας ρωτάνε. Θέλουν μια απάντηση. Μην ξεχνάτε ότι η στατιστική δεν μπορεί να απαντήσει για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, άλλο είναι το statistically significant και άλλο είναι το clinically significant. Μπορεί να είναι ένα νομόγραμμα καλό, άρτιο, στην πράξη όμως να αποτύχει. Και εκεί έχει σημασία όλα αυτά που είπαμε. Πριν το επιλέξουμε, φανταστείτε όμως να πάρουμε ένα νομόγραμμα που ούτε καν στέκει. Δηλαδή, έχει μικρό prediction accuracy, μικρό, όλα αυτά. Εγώ τι θα έκανα. Θα επέλεγα από αυτά τα νομογράμματα όπως επιλέχθηκαν και σας δόθηκαν και αυτά μπορείτε να δείτε αργότερα να τα έχετε στην φαρέτρα σας. Και εξατομικεύοντας και στα συγκεκριμένα δεδομένα και με τον ασθενή που έχω να κάνω, πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις θα έπαιρνα όχι τόσο αποφάσεις ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ ο ίδιος αμφισβητώ λιγάκι κάποια πράγματα, γνωρίζοντας και λίγο το στατιστικό background της υπόθεσης, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι που μπορούμε να έχουμε. Και είναι ένα πεδίο έρευνας. Δηλαδή, φανταστείτε να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο προεγχειρητικά να δώσουμε ιστολογική διάγνωση με πιθανότητα 100% ή 100%. Αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Αυτό μπορεί να προκύψει. Είναι ένα πεδίο έρευνας, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ. Άρα δεν είναι για την καθημερινή κλινική πράξη ακόμα. Είναι για την καθημερινή κλινική πράξη. Είναι απλά πολλά από αυτά. Εάν καλύπτουν τις προϋποθέσεις, μπορείτε να τα παρουσιάσετε στους ασθενείς, εξηγώντας τους ποια είναι τα υπέρ και τα κατά ενός νομογράμματος. Δεν είναι πανάκι ένα νομόγραμμα, έχει πιθανότητες. Με βάση αυτές τις πιθανότητες, αν το γνωρίζει και είναι καλά ενημερωμένος, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να το δεχτεί. Το θέμα είναι εμείς πόσο πολύ θα το δεχτούμε. Όπως είπε προηγουμένως ο καθηγητής, πολύ ωραία. Κύριος Ντρός. Ναι, κάποια επιφύλαξη προσωπικά. Μπορώ να εκφράσω μία προσωπική γνώμη. Ναι, ναι. Τα νομογράμματα και γενικά η στατιστική αφορά ουσιαστικά τον πληθυσμό. Δεν αφορά τη μονάδα. Δεν αφορά τον ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Αφορά όλους εκείνους τους ασθενείς που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Άρα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι αρκετά επικίνδυνο να λέμε στον ασθενή ότι έχει 30% πιθανότητα επιβίωσης ή ότι έχει 90% πιθανότητα επιβίωσης που μπορεί να πάει καλά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα στατιστικά είναι για τον γιατρό. Δεν είναι για τον άρρωστο. Πιστεύω ότι εδώ ίσως λίγο τα έχουμε μπλέξει και θα πρέπει τον άρρωστο να τον κρατήσουμε έξω από αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά τον άρρωστο τον κρατάω έξω από αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα πράγματα είναι καλά για μένα. Η στατιστική είναι καλή για μένα και να δω εάν σε βάθος χρόνου αυτά τα πράγματα θα επαληθευτούν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και είναι αυτό ακριβώς που είπα, ότι η στατιστική είναι εργαλείο. Εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε τους περιορισμούς του, να ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει και με πολύ προσοχή να το εφαρμόσουμε. Όμως είναι εκ των ουκάνευ. Όλες οι μελέτες, όχι μόνο διάγνωσης, δηλαδή όλες οι τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν καταλήξει σε κάποιες θεραπείες, μέσα σε αυτά τα χρόνια αναγκαστικά βασίζονται στη στατιστική. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο γιατρός να αξιολογήσει αυτό το δεδομένο, γνωρίζοντας, έχοντας κάποια στοιχεία στο μυαλό του στατιστικά και να ξεκαθαρίσει από το στατιστικά σημαντικό το κλινικά σημαντικό. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, αλλά στην πράξη να μην υπάρχει πιθανότητα. Είναι επομένως ένα έργο, είναι όπως το νερό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, μπορούμε όμως να πάθουμε δηλητηρίαση από νερό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η στατιστική πρέπει να εκλείψει, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για μας, όπως λέτε πολύ σωστά, και να γίνει το extrapolation προς τους ασθενείς με πάρα πολύ προσοχή, αφού πρώτα έχουμε καταλάβει εμείς αυτή την ιστορία και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο, στη μονάδα, και αν εφαρμόζεται στη μονάδα. Επίσης, ένα άλλο. Να μπορώ να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Εγώ πάλι δεν συμφωνώ μαζί σας. Με ποια λογική το λέω. Δεν θα δώσετε το link στον ασθενή να μπει να κάνει τον υπολογισμό. Τον υπολογισμό θα τον κάνετε εσείς και θα απαντήσετε στο ρέτημα που σας λέει είναι μόνο στον προστάτη. Θα υποτροπιάσει και αν ναι, πότε. Τι θα του πείτε, δεν ξέρω ο Θεός.
Δεν είναι, το καλ... δεν, είναι... δεν είναι τέλειο, είναι το καλύτερο που έχουμε. Θα του πω. Να ολοκληρώσω μόνο και αυτό να σας πω. Μην ξεχνάτε πόσες φορές έρχονται ασθενείς μας, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο ίντερνετ, σε αμφιβόλου ποιότητα ιστοσελίδες, έχουν κατεβάσει διάφορες πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούν να μεταφράσουν, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Έρχονται με μια συγκεκριμένη άποψη στο μυαλό τους όπως έχει διαμορφωθεί και έχουν μια στραβή εικόνα. Εσείς καλείστε να απαντήσετε, να διορθώσετε αυτή την εικόνα, όχι με βάση την κλινική εμπειρία, που η κλινική εμπειρία του καθενός μας εδώ διαφέρει, αλλά και με βάση όσο δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια που προσπαθούν να προσφέρουν, προσπαθούν, δεν το καταφέρουν τέλεια, αυτά τα νομογράμματα. Δεν μπορείτε να μην τα βάλετε στην κλινική πράξη. Ποια από όλα αυτά θα βάλετε, κοιτάξτε να δείτε, τώρα στους πίνακες του πάρτιν δεν μπορεί, όλοι τους έχετε χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, είναι εντοπισμένος προηχειρητικά ή όχι. Κανονικά, θα έπρεπε με βάση αυτό να κάνουμε αξονική σπιθερογράφηση σε έναν ασθενή. Ένα ασθενή που έχει 4 PSA, έτσι, είναι ξέρω, 70 χρονών ή 65 χρονών, θα του κάνετε, δεν έχει δαχτυλική, έχει στα 1 από τα 12 κομμάτια, θα κάνετε σπιθερογράφημα. Πού, βασιμένω στην κλινική εμπειρία, είχα 4? Δεν νομίζω. Μάλλον στα νομογράμματα θα πάτε. Εκεί δηλαδή πρέπει να βρούμε, εκεί συμφωνώ εν μέρη, ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή ισορροπία, πού θα τα χρησιμοποιήσουμε, πού δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εκεί μπαίνει περισσότερο η εμπειρία του γιατρού, στο ποιο και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αν θα τα χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δεν είναι τέλειο, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν διαφωνούμε με αυτό. Το θέμα είναι πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αυτό είναι ένα εργαλείο για μας. Δεν είναι ένα εργαλείο να το δώσουμε στον άρρωστο. Επίσης, αν ο άρρωστος. Το link. Όχι, δεν με καταλάβατε. Σας ζητάει τι ποσοστά έχω να επιβιώσω. Τι θα του πούμε, ότι έχουμε. Προσέξτε, είναι αστείο να δώσετε ποσοστό επιβίωσης, παραδείγματος χάρη πριν κάνετε το χειρουργείο. Παρόλο που υπάρχουν νομογράμματα, έτσι το καταλαβαίνετε. Έτσι. Δηλαδή, εκείνο που έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει Φούρμαν 4 με έναν όγκο 2,9, δεν νομίζω ότι πρέπει και εμείς λίγο κάπου να το αξιολογήσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε και τι. Θα πείτε, θα πρέπει να δούμε την ιστολογική, παραδείγματος χάρη. Αν όμως είναι να πάρετε μια απόφαση, έναν αμφίβολο όγκο, να χειρουργήσω, να μην χειρουργήσω, να παρακολουθήσω, να μην παρακολουθήσω, πού θα βοηθηθείτε. Εκεί. Εκεί δεν διαφωνώ. Εκεί που διαφωνώ δεν είναι τι εδώ. Θα πω στον ασθενή που μου ρωτάει αν θα ζήσω. Έτσι. Δηλαδή, αυτά τα νομογράμματα, αυτό θέλω να πω και αυτή είναι η θέση μου. Είναι για τον γιατρό. Δεν είναι για τον ασθενή. Ένα λεπτό. Αν σας ρωτήσω, αν θα ζήσω, τι θα απαντήσετε. Δεν ξέρω. Οι πιθανότητες είναι αυτές. Είναι σκληρό, αλλά νομίζω ότι οι άρρωστοι πρέπει να το ξέρουν για να μπορούν να κανονίσουν τη ζωή τους. Οι πιθανότητες είναι αυτές με μια πιθανότητα λάθους 30%. Συμφωνούμε. Ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι δεν τα κρύβουμε. Στοιχεία που είπαμε στην αρχή. Πάρα πολύ σημαντικά. Αν του το πεις έτσι και είναι και λίγο νόημα, θα το καταλάβει. Πάμε στον κύριο Γιαναγόπουλο. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Νομίζω ότι τα νομογράμματα θα πρέπει να αποτελέσουν ένα εργαλείο όπως όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στη διάθεσή μας και να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, όταν έχεις απέναντί σου έναν ασθενή που με το ζόρι συνεννοείσαι, εσύ του μιλάς, αυτός γριλίζει. Δεν πρέπει να του συζητήσεις για νομογράμματα, είναι άτομο προφανώς. Υπάρχουν ωστόσο ασθενείς πολύ πιο καλοβαλμένοι, ενημερωμένοι, στους οποίους πιθανόν η χρήση να έχει σημασία. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο εμένα με βοήθησε το νομόγραμμα. Για την ακρίβεια, το νομόγραμμα της. Αυτό που βγήκε από τη μελέτη στην Ευρωπαϊκή, την ERSPC, για τη βιοψία του προστάτη. Ένας πολύ καλοβαλμένος κύριος, ο οποίος έχει ένα PSA που συνεχώς ανεβαίνει, ξεπερνάει το 10, κάνει την πρώτη βιοψία αρνητική. Κάποιους μήνες μετά το PSA εξακολουθεί να ανεβαίνει δεύτερη βιοψία αρνητική, να μέσα στα πολυλογώ 3 βιοψίες αρνητικές, ένα PSA που κυμαίνεται κάπου στο 17 με 20. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, τον βάζω στο νομόγραμμα, συμπληρώ με τη φόρμα και του βγάζω μια πιθανότητα να βγει θετική μια επόμενη βιοψία 19%. Σας πληροφορώ ότι με άφησε ήσυχο, με την έννοια ότι εξακολουθεί να είναι ασθενής μου και να τον παρακολουθώ, αλλά αυτή η τρομερή και φοβερή αγωνία έφυγε από την ιστορία αυτή. Επομένως, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Να ρωτήσω κάτι, συνάδελφοι, πόσοι χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας κλινική πράξη έναν τρόπο επικοινωνίας πάνω σε αυτό το ζήτημα με τους ασθενείς, σαν και αυτόν που περιγράφτηκε τώρα από την παρουσίαση των συναδέλφων. Πόσοι έχετε τα νομογράμματα σαν εφαρμοζόμενο κλινικό εργαλείο στην κλινική πράξη. Έστω ένα νομόγραμμα. Δεν χρησιμοποιείτε. Λίγοι. Η άλλη, να υποθέσω ότι χρησιμοποιείται μεν την γνώση που παρέχουν τα νομογράμματα στον γιατρό και χειρίζεστε μέσα σε ένα πιο πλαστικό, μέσα σε ένα πιο υποκειμενικό όριο αυτήν την γνώση επικοινωνώντας με τους ασθενείς σας.
Δηλαδή τα νομογράμματα σας έχουν δώσει εσάς την πληροφορία, σας έχουν δώσει τη γνώση και την χειρίζεστε με τον άρρωστό σας ανάλογα με αυτό που σου ζητάει, που ζητάει ο ασθενής και το επίπεδό του. Δηλαδή θα λέγαμε ότι εκφράζονται πολλοί από την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Δούρος προηγουμένως ότι αυτά είναι για μένα, δεν είναι για τον ασθενή. Στον ασθενή θα δώσω την απορία του, στο γενικό περίγραμμα. Είναι έτσι? Αυτή είναι η καθημερινή κλινική συμπεριφορά? Έτσι. Κάποιος θέλει να πει κάτι? Ανδρέα, νομίζω κάτι θέλεις να πεις. Εγώ κάτι θέλω να πω, ναι. Πάνω πάλι σε αυτό, ότι αυτά τα νομογράμματα τα οποία δείξαμε εδώ πέρα, είναι στα site των μεγάλων αυτών κέντρων που αντιμετωπίζουν καρκίνο, όπως είναι το Memorial, για παράδειγμα. Είναι ελεύθερα και μην νομίζετε ότι επειδή εδώ πέρα πολλοί από εμάς δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς, εκεί συμβαίνει το ίδιο. Εκεί επομένως ο ασθενής μπορεί να πάει μόνος να το δει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρέπει να συζητήσει με τον γιατρό του. Εννοείται. Αλλά είναι ελεύθερη η γνώση. Και αν δεν το πούμε εμείς, θα το βρει μόνος του, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μην τα φοβάστε, θα έρθουν και σε εμάς πολύ γρήγορα. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τουλάχιστον από όλα αυτά που έχουμε, ποια είναι σκουπίδια και ποια κάτι λένε. Και από εκεί και πέρα θα το συζητάμε. Ναι. Επειδή θα μιλήσει ο Στέλιος, πείτε, θέλω να το ρωτήσω το εξής. Ναι. Επειδή έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη βραχυθεραπεία στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς τα νομογράμματα να δεις ποιος θα πάει καλά με τη βραχυθεραπεία, πώς θα επιλέξεις τους άρρωστους? Σαφέστατα, γι' αυτό και σήκωσα το χέρι μου πριν. Νομίζω ότι το debate που έχουμε το κοινό με τους παρουσιαστές δεν είναι για τη χρησιμότητα των νομογραμμάτων, την οποία την αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι για τη διαχείριση των νομογραμμάτων. Ναι, δηλαδή, αν τη μοιραζόμαστε, αν ανοίγουμε τον υπολογιστή, το γυρίζουμε στον ασθενή μας και του λέμε εδώ είμαστε. Όχι, δεν είναι αυτό. Ή αν τα χρησιμοποιούμε εμείς ως πιο ειδικοί και τα επικοινωνούμε διαφορετικά στον ασθενή μας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Θα το βρει μόνος του. Για να το κλείσουμε, θα ήθελα να πω να εκφράσω μία άποψη. Αφορμή μου έδωσε αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Μαμουλάκης, ότι οι ασθενείς πάνε και τα βλέπουν και μόνοι τους. Τώρα πια και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θα εξοικειώνονται. Εδώ έρχονται, ας πούμε, εμένα συχνά που μου έρχονται ασθενείς για ριζική προστατεκτομή, μου ζητάνε να τους κάνω ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Τους λέω δεν είμαι ούτε λαπαροσκόπος, ούτε χρησιμοποιώ ρομποτεχνική. Εγώ μόνο ανοιχτή προστατεκτομή να τους κάνω. Μου κάνουν ερωτήσεις γιατί δεν κάνω, αν είναι καλύτερη μία από την άλλη, να τους πω την αποτελεσματικότητα της μιας με την άλλη. Λέω δεν μπορεί να μπω σε ένα τρυπάκι τέτοιο. Σε μένα έρχεσαι να μου ζητήσεις κάτι. Αυτό μπορώ να σου προσφέρω. Κάτσε, το κάνω. Δεν θέλεις, δεν στο κάνω. Δηλαδή, οι άρρωστοι έχουν ήδη μία ελεγκτική άποψη, η οποία σχετίζεται με τη διάγνωση, σχετίζεται με την διαγνωστική προσέγγιση και σχετίζεται με την πρόγνωση. Εμένα αυτό που με φοβεί σαν κλινικό είναι το εξής, ότι η ύπαρξη των νομογραμμάτων είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί αποτελεί μία επιτομή της γνώσης όλων των άλλων που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά και ενδεχομένως πιο εκτεταμένα από εμένα, στο να μου δώσουν έτοιμο το πώς θα πάει ο ασθενής. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι η ιδιωτικοποίηση αυτής της πληροφορίας γίνεται περισσότερο για νομικούς λόγους παρά για ιατρικούς, γιατί ο γιατρός θα το πάρει αυτό που θέλει να πάρει, τη γνώση. Και ένα δεύτερο, αυτό που με φοβίζει είναι μήπως ο κλινικός γιατρός χάσει την δυνατότητα να επικοινωνεί σε αυτή τη φάση της ασθένειας πολύ περισσότερο για την πρόγνωση, για το πώς θα πάω, γιατί αυτό είναι το εμφαντικά αυτό το ερώτημα προβάλλει. Μήπως χάσει τη δυνατότητα της επικοινωνίας του ασθενή πέραν της ικανότητάς του σαν χειρουργό, αλλά σαν διαχειριστή της ζωής του και του τρόπου με τον οποίο έχει να αντιμετωπίσει το προτσές της νόσου, μένοντας καλυμμένος πίσω από αριθμούς. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι τα νούμερα θα δώσουν στον γιατρό τη δυνατότητα να αποκτήσει όχθες, ένα πλαίσιο, αλλά από εκεί και ύστερα ο γιατρός θα πρέπει να διαχειριστεί το ψυχοσυναισθηματικό φορτίο που εκείνη η περίσταση επιβάλλει στη σχέση του γιατρού με τον άρρωστο. Και επειδή όσο περνούν τα χρόνια η κυβερνητική με την έννοια της κωδικοποίησης της πληροφορίας και του αλγορίθμου, του τυφλοσούρτη, τα πράγματα τα κάνει περισσότερο λογιστικά, εμένα σαν γιατρό ιδιαίτερα μιας παλαιότερης σκοπής αυτό με φοβίζει και με αναστατώνει. Κρίνω σαν έτσι συντονιστής αυτής της συνεδρίας ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η αναφορά. Έμαθε σε όλους εμάς που δεν ξέρουμε πώς να αναζητήσουμε αυτή την πληροφορία, να ψάξουμε να τη βρούμε.
μας δόθηκαν από τους δύο ομιλητές οι δικλείδες ασφαλείας στην αξιολόγηση αυτών των νομογραμμάτων, ποιες είναι, δηλαδή μην δεχόμαστε άκρητα οτιδήποτε, μην παραστήσουμε ότι από αύριο θα εισάγουμε στην κλινική μας πρακτική την πρακτική του Sloan Kettering, αλλά θα πρέπει να την εξατομικεύσουμε στη δική μας κλινική πράξη και να χρησιμοποιήσουμε τα νομογράμματα σαν εργαλεία. Όπως πολύ σωστά είπε, το νερό δίνει ζωή, αλλά το νερό δηλητηριάζει. Το μαχαίρι κόβει ψωμί, το μαχαίρι όμως σκοτώνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο.